Ο κύριος Δήμαρχος ζητάει τον λόγο. Μετά την απόφαση του ΣΤΕΜ, επιτέλους ως παράταξη δικαιωνόμαστε. Γιατί δικαιωνόμαστε? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το 2011, όταν ξεκινήσαμε τη νέα δημοτική αρχή, είχαμε ως στόχο, ως σκοπό, να ο Δήμος να βρίσκεται σε ένα κτίριο. Και μάλιστα γινόταν συζητήσεις τότε ότι επειδή δεν υπήρχαν κτίρια, επειδή και η περιφέρεια δεν είχε χώρο να μας φιλοξενήσει, δεν υπήρχαν δημόσια κτίρια, καλό θα ήταν να νοικιάσουμε κάποιο κτίριο το οποίο θα ήταν στη διάθεσή μας αν υπήρχε ένα ενιαίο κτίριο ή έστω δύο κτίρια μέσα στην πόλη. Διότι πραγματικά από την εμπειρία που είχα από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το σωστό είναι οι υπηρεσίες όλες να βρίσκονται εντός της πόλης και σε ένα κτίριο. Όχι μόνο για να ελέγχονται, διότι έτσι είναι ανεξέλεκτες, αλλά και για να εξυπηρετούν καλύτερα τον πολίτη. Διότι όταν ερχόταν κάποιος πολίτης στην Ομαρχία και είχε κάποιο πρόβλημα, ήταν πολύ εύκολο να ζητήσω να κατέβει τον όροφο ο διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας για να συζητήσουμε το πρόβλημα και να δώσουμε λύση. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν μπορέσαμε δηλαδή να προχωρήσουμε, διότι και τότε από την αντιπολίτευση, αν θυμάστε καλά, υπήρχαν διάφορες διαδόσεις ότι θέλουμε να σπαταλήσουμε τα χρήματα του δημοσίου κτλ. Και είπαμε, εφόσον ο λαός και η αντιπολίτευση δεν είναι σύνομοι, δεν έχει την πρόθεση αυτή για τη λειτουργία ενός δήμου σε νέο κτίριο, τότε θα πάμε στα κτίρια τα δικά μας, τα οποία είναι διάσπαρτα στην περιφέρεια. Έκανε προσφυγή φυσικά ο Σύλλογος Μηχανικών και οι μηχανικοί, βγήκε η απόφαση, πολύ σωστά βγήκε. Αναθέσαμε στον δικηγόρο να μας πει από εδώ και τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Την απάντηση την είχαμε από τον δικηγόρο. Στείλαμε έγγραφο στην περιφέρεια να ζητήσουμε αν υπάρχει χώρος διαθέσιμος για να μπορέσουμε να φέρουμε και τις άλλες υπηρεσίες στην περιφέρεια, στην πρώην νομαρχία. Η απάντηση που πήραμε είναι αρνητική, ότι δεν έχει χώρο. Ήδη ξέρετε που μας παραχωρήσανε τον τρίτο όροφο, όπως θεράβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και η υπηρεσία αθλητικής ανάπτυξης. Και η επόμενη απάντηση του δικηγόρου είναι ότι θα πρέπει να προβούμε σε ενοικίαση κτιρίου. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι πλέον από των πραγμάτων, είτε αυτό στοιχίζει είτε δεν στοιχίζει, μπορεί να είναι έξοδο για το Δήμο, θα πρέπει να προβούν άμεσα υπηρεσίες μας σε διαγωνισμό για ενοικίαση ενός κτιρίου, διότι όπως θα δείτε την απόφαση του ΣΤΕ, αναφέρει ότι πρέπει να είναι εντός του ιστού της πόλης. Ήδη εμείς για τη μετακίνηση που κάναμε της οικονομικής υπηρεσίας, επειδή είναι η πιο επισκέψιμη υπηρεσία από τους πολίτες στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, είχαμε ως σκοπό αυτό το διάστημα με να μεταφέρουμε τις υπηρεσίες τις υπόλοιπες στον Άγιο Μηνά. Αλλά και ο Άγιος Μηνάς είναι εκτός ιστού. Άρα δεν μπορεί ούτε εκεί να φιλοξενήσουμε υπηρεσίες δημοτικές σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ. Οπότε άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε διαγωνισμό για να νοικιάσουμε κτίριο εάν υπάρχει διαθέσιμο κτίριο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κτίριο, τότε θα δούμε να νοικιάσουμε διάσπαρτα διαμερίσματα, αν υπάρχουν και αυτά διαθέσιμα, μέσα στον ιστό της πόλης. Κατά πρώτον θα ζητήσουν τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες και πρέπει να έχει γίνει ήδη από τους προϊσταμένους της ολοδομίας, της διεύθυνσης τεχνικών, της διεύθυνσης προγραμματισμού, τον αριθμό των εργαζομένων και τον αριθμό που θέλουν για αποθηκευτικούς χώρους. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι και η πολεοδομία και η διεύθυνση τεχνικών έχουν πολύ μεγάλα αρχεία. Μια πολεοδομία έχει όλες τις άδειες, οι οποίες έχουν δοθεί από το 1920 και εντεύθυνση που υπάρχουν χάρτες κτλ. Η διεύθυνση τεχνικών έχει όλα τα έργα που έχουν γίνει από τις υπηρεσίες διεύθυνση τεχνικών, αλλά και από την πρώην ΤΥΒ. Άρα αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε επιτέλους και να έχουμε, αν είναι δυνατόν, ένα κτίριο να στεγάσουμε, αν είναι δυνατόν και όλο το Δήμο. Κύριε Τωραθή. Ναι, δράτουμε και εγώ τις ευκαιρίες τώρα, εφόσον τέθηκαν τέτοια ζητήματα, να πω ότι καταρχήν θέλουμε, δεν θέλουμε, απόφαση του ΣΤΕΙ θα πρέπει να την εφαρμόσουμε. Υπάρχουν κτίρια φαντάσματα και απορώ με τη θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα ήθελα να την κρίνω, αλλά απορώ τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια κτίρια, κτίρια φαντάσματα, να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς αυτά και να αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε σε τέτοια έξοδο. Κύριε Τωραχίδη,
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα το ότι τότε δεν επιμέναμε, όμως να συνεχίσουμε να προβούμε σε ενοικίαση πόρου, διότι με τον Καλλικράτη δεν ξέραμε και πώς θα είναι η οικονομικά μας. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι τότε εκείνο το διάστημα υπήρχε διαθέσιμα ξενοδοχεία, διότι υπήρχε μεγάλη πτώση. Τότε ήταν μεγάλη κρίση. Υπήρχε διαθέσιμο το Αμοιβόλι, το Κίνκ Αλεξάνδερ και το Φιλαρέτη εκείνη την εποχή. Υπήρχαν και άλλα κτίρια διαθέσιμα που ήταν κενά και οι άνθρωποι ρωτούσαν συνέχεια τι θα κάνετε, θα νοικιάσετε κτίριο. Όπως είπε όμως η κυρία Πρόεδρος, υπήρξε μεγάλη παραπληροφορία, διαστρεβλώσεις στα δόξεις, στις εφημερίδες, παντού και έλεγαν όχι θέλουν να σκορπίζουν τα χρήματα του κόσμου, όχι θέλουν να κάνουν αυτό, θέλουν να κάνουν εκείνο. Και με το σκεπτικό αυτό που αναφερθήκατε και εσείς ότι οι καθοριστικοί δήμοι είχαν προβεί συνεγέρσεις κτηρίων εξαιρετικών όπως αυτό το οποίο είμαστε σήμερα, όπως είναι τη Μελίχη, που είναι κτίρια μεγάλα και ωραία κτίρια και που είμαστε δάσκοι υπηρεσίες, άριστα με άριστες υποδομές, με θέρμανση με τα πάντα. Σκεφτήκαμε και είπαμε, εφόσον υπάρχει αυτή η κοινή γνώμη που πλανάται ότι θα εξοδέψουν τα χρήματα του κτλ. Τότε θα προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε τις υπηρεσίες, πρέπει να τις μετακινήσουμε, να τις συγκεντρώσουμε τις υπηρεσίες ίσα στα αυτά τα κτίρια. Δηλαδή ο Δήμος Δήμων ήταν στις Κλινές. Ο Δήμος Μελίκης ήταν στη Μελίτη. Ο Δήμος Θεράσματος ήταν στον Πέρασμα. Ο Δήμος Φλόρα ήταν στο Κτηριάκι που εκεί χωράνε τρεις και ο Κούκος. Εκεί ήταν. Και είπαμε ότι ας αξιοποιήσουμε τα κτίρια αυτά εφόσον υπάρχει αυτή η κοινή γνώμη για αυτή την παραπληροφορία, ούτως ή άλλως κάποιες υπηρεσίες θα μείνουν στο ένα κτίριο, άλλο στο άλλο, έτσι θα υπάρχει και μια ζωντάνια μέσα στα χωριά, για να μην απομονώσουμε και τελείως στα χωριά, δηλαδή από την κίνηση που ήδη γνωριστεί. Η άποψή μου είναι ότι εφόσον υπάρχει πλέον μια απόφαση του ΣΤΕ, πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα κτίρια για οικονομία και να μην έχουμε χρήματα. Δεν υπάρχει τίμημα, δεν είναι κατά αυτό. Έχουμε πάρει ως δήμος το 25% από αυτό που έπρεπε να πάρουμε από Σάββατο και από κάτω. Δεν έχουμε χρήματα. Ούτε πρόκειται να έχουμε χρήματα. Θα στερηθεί ο Δήμος από έργα, από άλλες υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει αναγκαστικά να προχωρήσει και να κάνει να προβεί στην εξέβρεση χώρου και να στεγάσει υπηρεσίες. Γι' αυτό από τη μία πλευρά είναι κρίμα που δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα κτίρια τα οποία είναι εξαιρετικά. Από την άλλη μεριά όμως είναι και σωστό ο Δήμος να έχει ένα κτίριο, να είναι σε ένα κτίριο, να μπορεί να υπάρξει άμεση εξυπηρέτηση του Δημότη. Και αν από την ανακοίνωση που θα βάλουμε τον διαγωνισμό προκύψει να μπορούμε να νοικιάσουμε ένα κτίριο και να είναι όλος ο Δήμος εκεί, όλος ο Δήμος εκεί θα πει, για να μπορείς να λειτουργεί σωστά. Αλλά θα δούμε τι προσφορές θα υπάρχουν, τι τιμές θα υπάρξουν, ποια κτίρια είναι, τι παρεμβάσεις θα έχουν, τι κόστος θα έχουμε. Αν το κόστος δηλαδή, αν προβούμε στην δημοκράτηση του συγκεκριμένου έργου και δούμε ότι ένα κτίριο με 10 αίθουσες έχει κόστος 5.000 και ένα άλλο με 50 αίθουσες έχει 6.000, το λογικό είναι να πάμε στο κτίριο με 50 αίθουσες και πληρώσουμε 1.000 ευρώ παραπάνω προκειμένου να στεγάσουμε όλες τις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι κάλυψε πλήρως το θέμα.